Το 1995 εμφανίστηκε στη δημοσιότητα ένα ασπρόμαυρο βίντεο που έδειχνε να γίνεται νεκροψία σε έναν εξωγήινο στο Roswell των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1998 κάποια δημοσιεύματα ανέφεραν ότι τα εμβόλια προκαλούν αυτισμό, ενώ το 2003 εξώφυλλο περιοδικού αναφέρει ότι ο Elvis Presley είναι ζωντανός. Τι κοινό έχουν όλα αυτά? Μα φυσικά το ψευδές περιεχόμενο. Σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε γιατί δημιουργούνται οι ψευδείς ειδήσεις και πώς διαδίδονται τόσο γρήγορα. Ένα ρητό λέει πως είναι ευκολότερο να εξαπατήσεις κάποιον παρά να τον πείσεις ότι έπεσε θύμα απάτης. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που οι ψευδείς ειδήσεις διαδίδονται με τεράστια ταχύτητα και ιδιαίτερα στην εποχή μας. Και αυτό όχι τόσο γιατί στις μέρες μας δημιουργούνται περισσότερες ψευδείς ειδήσεις, αλλά πιο πολύ επειδή κοινοποιούνται ταχύτατα από τους χρήστες μέσω των κοινωνικών δικτύων. Αν και με τον όρο ψευδής είδηση αναφερόμαστε σε μια ψευδή ή παραπλανητική πληροφορία που παρουσιάζεται ως είδηση, συνηθίζουμε να τον χρησιμοποιούμε και σε άλλου είδους απάτες, όπως για ψευδή αποφθέγματα, φάρσες, ψευδοεπιστημονικούς ισχυρισμούς, τροποποιημένες εικόνες ή βίντεο, μίξη γεγονότων και παραποιήσεων και άλλα πολλά. Σύμφωνα με έρευνα του MIT, οι ψευδείς ειδήσεις διαδίδονται έως και 6 φορές ταχύτερα από τις κανονικές ειδήσεις. Κάποιες φορές οι ψευδείς ειδήσεις αποσύρονται, αλλά μέχρι να γίνει αυτό έχουν καταφέρει να διαδοθούν παντού. Και πώς γίνεται αυτό? Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Για να επιτευχθεί η διασπορά ψευδών ειδήσεων, θα πρέπει να υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Αυτοί που τις δημιουργούν και τις δημοσιεύουν, και αυτοί που τις πιστεύουν και τις κοινοποιούν χωρίς να υπάρχει αύριο. Οι δημιουργοί των ψευδών ειδήσεων μπορεί να έχουν διάφορα κίνητρα. Η πιο αθώα κατηγορία είναι οι χιουμοριστικές σελίδες, που έχουν σαν σκοπό το χιούμορ και τη σάτιρα. Το κακό είναι ότι πολλοί αναγνώστες δεν αντιλαμβάνονται το χιούμορ και νομίζουν ότι αυτά τα δημοσιεύματα είναι αληθή. Ειδικά αν το περιεχόμενο των δημοσιευμάτων γελιοποιεί δημόσια πρόσωπα που δεν έχουν σε μεγάλη υπόλοιψη. Μία άλλη κατηγορία είναι τα άτομα με πολιτικά ή οικονομικά συμφέροντα, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να πλήξουν πολιτικούς τους αντιπάλους, πολιτικά κόμματα, ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, πολιτικές ιδεολογίες ή ακόμη και εχθρικούς δημοσιογράφους. Εκτός αυτού, κάποιοι που έχουν σκοπό να δημιουργήσουν το δικό τους κοινό επειδή θέλουν να πολιτευθούν, δημοσιεύουν αντιεπιστημονικούς ισχυρισμούς που έχουν ανταπόκριση στο κοινό, ακόμη και υπό τον μανδύα της ιδιότητας του επιστήμονα. Γι' αυτό και όταν βλέπετε κάποιον γιατρό, τραγουδιστή ή οποιοδήποτε δημόσιο πρόσωπο να δημοσιεύει περιεχόμενο που έρχεται σε αντίθεση με την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, και ο κόσμος να σχολιάζει από κάτω «πες τα, αυτά δεν τα δείχνουν τα κανάλια και να σε έχει καλά ο Θεός», και μετά από λίγο να δημιουργεί ή να μπαίνει σε κάποιο κόμμα με ομοειδεάτες του, θα πρέπει να σας βαράνε καμπανάκι. Μην παρασύρεστε από το συνέστημα και αντιμετωπίστε αυτά τα δημοσιεύματα με πολύ σκεπτικισμό. Υποστηρικτές θεωριών συνωμοσίας. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν χρήστες που είναι είτε υποστηρικτές θεωριών συνωμοσίας, είτε ψευδοεπιστημονικών αντιλήψεων, οι οποίοι δημοσιεύουν ανάλογο περιεχόμενο, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να πείσουν τον κόσμο να ενστερνιστεί τα πιστεύω τους. Δεν έχουν απαραίτητα κάποιο οικονομικό όφελος και αν εξαιρέσουμε τις φορές που αγγίζουν θέματα υγείας, δεν είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη κατηγορία. Εδώ θα βρείτε δημοσιεύματα με την επίπεδη γη, αεροψεκασμούς με σκοπό την υποδούλωσή μας, προφητείες με το τέλος του κόσμου, το 5G προκαλεί αυτισμό και άλλα πολλά. Αναξιόπιστα sites με clickbait τίτλους άρθρων. Εδώ ανήκουν διάφορες ειδησιογραφικές σελίδες ή σελίδες του Facebook που έχουν μοναδικό σκοπό να πάρουν clicks. Ξέρουν ποια δημοσιεύματα θα προκαλέσουν, θα ξεσηκώσουν και θα συζητηθούν. Ο κόσμος θα τα δει, θα αντιδράσει, θα τα σχολιάσει, θα τα κοινοποιήσει με τίτλους «Δείτε το πριν το κατεβάσουν» και ο αλγόριθμος θα τα εμφανίζει σε όλο και περισσότερους χρήστες. Εδώ θα βρείτε αποκομίτες που απειλούν τη γη, βότανα που καταπολεμούν τον καρκίνο, ψευδείς συνδέσεις των τίτλων με το περιεχόμενό τους, μέχρι και αποφθέγματα μεγάλων προσωπικότητων, οι οποίοι ανέφεραν μία φράση ή προέβλεψαν μία κατάσταση που θα ήθελαν να πιστέψουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Στην τελευταία κατηγορία ανήκουν δημοσιεύματα από χρήστες που ανεβάζουν δημόσια στα κοινωνικά τους δίκτυα ισχυρισμούς με μοναδικό σκοπό την διάδοσή τους. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να έχουν κάποιο όφελος από αυτό, ούτε και οι ίδιοι να τα πιστεύουν αυτά που ανεβάζουν. Απλώς ευχαριστούνται με την κοινοποίησή τους. Το Facebook θα κλέψει όλα τα προσωπικά σου δεδομένα, αλλά μόνο αν ανεβάσεις αυτό στον τοίχο σου θα το αποτρέψεις. Ή παλαιότερα με τα SMS, στείλε αυτή την ευχή σε 7 ανθρώπους και θα έχεις τύχη. Αν δεν το κάνεις, θα σε ακολουθεί κακοτυχία. Πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι του μηχανισμού των fake news, στους χρήστες που τα πιστεύουν και τα κοινοποιούν. Πώς γίνεται αυτά τα δημοσιεύματα να βρίσκουν έφορο έδαφος και να διαδίδονται τόσο γρήγορα? Όλα αρχίζουν από την τάση του εγκεφάλου μας να θέλει να καλύπτει τα γνωσιακά του κενά. Θυμάστε εκείνο το παιχνίδι που ενώνατε τις κουκίδες και σχηματίζονταν εικόνες? Ή κάτι που μοιάζει με εικόνα? Κάπως έτσι λειτουργεί και ο εγκέφαλός μας.
προσπαθεί να ενώνει όλες τις πληροφορίες που δέχεται με σκοπό η συνολική δομή σκέψης του να βγάζει κάποιο νόημα. Οι περισσότερες ψευδείς ειδήσεις είναι κατασκευασμένες έτσι ώστε να θέλουμε να γεμίσουμε αυτά τα γνωσιακά μας κενά. Είναι εύκολα κατανοήσιμες, δεν απαιτούν πολύ μελέτη και χτυπούν στο συναίσθημα, κάνοντάς μας να τις πιστέψουμε. Ο εγκέφαλός μας σε αυτήν την περίπτωση λειτουργεί σαν τον ηλεκτρισμό, θα προτιμήσει τον εύκολο δρόμο. Τι κι αν είναι ένα θέμα πολυπαραγωγικό με πάρα πολλές παραμέτρους που η κάθε παράμετρος θέλει πολύ ώρη μελέτη, εμείς εκεί. Για παράδειγμα, έχουμε την πληροφορία ότι δημιουργήθηκε το πρόβλημα Α. Επίσης, έχουμε την πληροφορία ότι η εταιρεία Β που είχε ως σκοπό την επίλυση του προβλήματος Α πλούτησε. Ποια πληροφορία λείπει για να ενώσει αυτές τις δύο κουκίδες? Μα φυσικά ότι η εταιρεία Β δημιούργησε το πρόβλημα Α για να πλουτίσει. Τώρα όλα βγάζουν νόημα. Μόλις δούμε μια τέτοια είδηση, ακούμε μια φωνή μέσα μας που μας λέει «Διάδωσέ το». Σχεδόν ασυναίσθητα το κοινοποιούμε παντού. Παντού όμως. Στα κοινωνικά δίκτυα, σε φόρουμ, σε σχόλια κάτω από βίντεο στο YouTube και δεν διστάζουμε να το στείλουμε και σε φίλους μας που έχουν διαφορετική άποψη. Να, για δες, είδες που είχα δίκιο. Να, το λέει ο νομπελίστας. Είναι τόσο μεγάλη η ανάγκη μας να επιβεβαιωθούμε που δεν κάνουμε καν τον κόπο να αξιολογήσουμε τις πηγές. Πολλές φορές δεν φτάνουμε καν στο σημείο να διαβάσουμε το άρθρο, αρκεί μόνο να δούμε τον τίτλο και τη φωτογραφία. Αυτή η είδηση αποτελεί πλέον γνώση για εμάς και θα την υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο. Γιατί αν απορρίψουμε έστω και μία κουκίδα, θα πρέπει να χαλάσουμε όλη αυτή την ωραία εικόνα που έχουμε στο μυαλό μας. Και αυτό ο εγκέφαλός μας δεν το θέλει καθόλου. Από εκεί και πέρα είναι δουλειά των γνωστικών προκαταλήψεων να πιάσουν δουλειά. Και η εικόνα που έχουμε στο μυαλό μας θα ισχυροποιείται όλο και περισσότερο. Θέλει τεράστια δύναμη και πολύ κουράγιο να παραδεχθούμε ότι η εικόνα που έχουμε στο μυαλό μας μπάζει. Εδώ λοιπόν χρειάζεται να ακονίσουμε την κριτική μας σκέψη. Μην βιαστείτε να τις ενστερνιστείτε και να τις κοινοποιήσετε. Ένας από τους ισχυρότερους αντίκτυπους που έχουν οι ψευδείς ειδήσεις είναι ότι ο κόσμος χάνει την εμπιστοσύνη του στην πληροφορία που δέχεται δημόσια. Όταν βλέπει αντικρουόμενα πορίσματα και δημοσιεύματα με διαφορετικό περιεχόμενο, φτάνει στο σημείο να θεωρεί ότι δεν υπάρχει αντικειμενική αλήθεια, κυρίως για επιστημονικά θέματα. Τι θα πρέπει να κάνετε? Πρώτα απ' όλα, ελέγξτε τη σελίδα στην οποία προβάλλεται η δημοσίευση. Είναι κάποια περίεργη σελίδα? Υπάρχει ενότητα που γνωστοποιεί τους αρθρογράφους? Μεροληπτή υπέρ μιας παράταξης ή μιας ιδέας? Διαβάστε το περιεχόμενο του δημοσιεύματος με προσοχή και ελέγξτε τις πηγές του. Από πού αντλεί δεδομένα η συγκεκριμένη σελίδα? Υπάρχουν έρευνες? Έχουν περάσει peer review? Ακόμη και αν έχουν περάσει, πόσα υποκείμενα χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα? 100, 200, 10.000. Υπάρχουν έρευνες που να αντικρούν τη συγκεκριμένη? Από την άλλη, αν δεν υπάρχουν καν πηγές, είναι πιθανό η είδηση να είναι ψευδής. Και τώρα ξέρω τι θα σκέφτεστε. Σιγά μην κάτσω να ασχοληθώ με όλα αυτά, με κάθε δημοσίευμα που διαβάζω. Εγώ διαβάζω αραχτός για να χαλαρώσω και να περάσει η ώρα μου. Δεκτό. Αλλά τουλάχιστον προσπάθησε να μην κοινοποιείς τόσο εύκολα αυτό που διαβάζεις, γιατί με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεις και τη σκέψη των υπολείπων. Το fact-checking είναι δουλειά όλων μας. Ας προσπαθήσουμε να μειώσουμε τη διαστρέβλωση της πραγματικότητας όσο περισσότερο μπορούμε. Είμαι ο Άκης και μόλις παρακολουθήσατε την εκπομπή The Skeptic Theory.